Haftaövertygelse. Ja, bravo. Οι χώροι εκπαίδευσης πρέπει να είναι καλέσθητοι και ευχάριστοι, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για το σχολείο που πρωτοαντικρίζει ο μαθητής. Έτσι, ο Δήμαρχος Ηρακλείου εγκαινίασε σήμερα τον υπηαγωγείο στον Καρτερό. Οι μαθητές μέχρι τώρα πήγαιναν στον υπηαγωγείο στην Αλικαρνασσό. Με μεγάλο αγώνα της τεχνικής υπηρεσίας το τελευταίο πεντάμινο, καταφέραμε να δημιουργήσουμε τον υπηαγωγείο Καρτερού, που θα φιλοξενεί τα παιδιά της περιοχής. Αφού ήδη θα λυθεί η μίσθωση με το υφιστάμενο νηπιαγωγείο, στο οποίο πήγαιναν τα παιδιά μέχρι σήμερα, όπως θα είδατε και εσείς, πρόκειται για ένα άρτιο, μια άρτια κατασκευή. Είναι προκατασκευασμένες βέβαια οι αίθουσες, αλλά δεν είχαμε ούτε τη δυνατότητα, ούτε το περιθώριο, το χρονικό, να κατασκευάσουμε οικοδομή. Αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων του Καρτερού και της Πράσας. Οφείλω να σας πω ότι η Πράσα είναι πολύ κοντά από το συγκεκριμένο χώρο. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί το εγκαινιάζουμε σε μια ωραία περιοχή η οποία αποτελεί ίσως το μοναδικό πνεύμονα ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Στα άμεσα σχέδια του Δήμου Ηρακλείου, όπως επισημάνθηκε, είναι και η κατασκευή του δημοτικού της περιοχής. Εγκαινιάζουμε το νηπιαγωγείο του Καρτερού σε μια έκταση που μας έχει παραχωρηθεί από το ΤΕΘΑ μέσα στα πλαίσια της πολεοδόμησης του στρατοπέδου, το οποίο μαζί με το στρατόπεδο Γιακουμάκη είναι στην ίδια πολεοδομική ενότητα. Εδώ προβλέπεται να χτιστεί το δημοτικό και το καλλιτεχνικό. Όταν ανοίγει ένα σχολείο, αυτό που φέρνει στην περιοχή είναι νέους ανθρώπους και θέλουμε τα παιδιά τους να βρίσκονται σε εγκαταστάσεις που να μπορούμε να τους παρέχουμε κι εμείς με κατάλληλα μέσα το εκπαιδευτικό έργο που αξίζουν. Μια επιπλέον λύση στο ήδη στεγαστικό πρόβλημα που διαχειριζόμαστε στο Δήμο Ηρακλείου. Τέλος, όπως τονίστηκε, στο Ηράκλειο είναι λίγες οι περιοχές που είναι κατάφυτες από πράσινο και που είναι κατάλληλες για να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.